Σχετικά με το Iron Marathon, μπας και καταλάβετε τι παίζει. Είμαι κάφρος και μαλάκας και κράζω τι θες να πω. Τι έχει παιχτεί τώρα λοιπόν? Η Εθνική Τράπεζα λέει αυτό εδώ. 1 με 8 Νοέμβρη για κάθε post σε Twitter, Facebook και Instagram με το hashtag Iron Marathon. Η Εθνική Τράπεζα θα προσφέρει 50 λεπτά στο κέντρο ειδικής φροντίδας παιδιών του Ναυτικού Νοσοκομείου Πειραιά, αρκεί το post να είναι δημόσιο. Οπότε καταλαβαίνουμε πως αν γαμηθούμε όλοι στα post θα μαζευτούν εκατομμύρια από αυτό και γιατί να μην το κάνουμε, αφού είναι για καλό σκοπό. Αλλά έλα που δεν είναι έτσι, έλα που απλά διαφημίζουν τη φιλανθρωπία τους και στο τέλος πούτσες μπλε. Μα γιατί αντιδράσεις έτσι ρε Κωστάκη, εγώ τελευταία σε πήγαινα πάρα πολύ. Θα καταλάβεις σε λίγο το γιατί. Και το post θα έκανα, γιατί όχι. 50 λεπτάκια να σα, και αν το γράψουμε πολύ, καλώς ή κακώς θα μαζευτούν πολλά. Όχι! Δεν θα μαζευτούν πολλά και ξέρετε γιατί. Γιατί μια τράπεζα δεν θα σταματήσει να είναι τράπεζα. Δεν θα γίνει άνθρωπος ξαφνικά. Είναι τράπεζα. Υπάρχει για να σου δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι σε βοηθάει ενώ στα παίρνει. Μην τα πολυλογώ γιατί θέλω να σκουπίσω και να σφουγγαρίσω. Λοιπόν, υπάρχουν δύο σοβαροί όροι σε όλο αυτό. Πρώτος όρος. Η ενέργεια θα ολοκληρωθεί και θα λήξει οριστικά όταν το σύνολο των αναρτήσεων που θα συγκεντρωθούν στο εικονικό ψηφιακό μοσαϊκό κοινωνικής προσφοράς θα φτάσει στο συνολικό αριθμό των 10.000 αναρτήσεων. Κάτι που σημαίνει ότι το υπέρογκο ποσό που μπορεί να μαζευτεί από όλο αυτό είναι 5.000 ευρώ. Ούτε ένα εκατομμύριο, ούτε μισό, ούτε καν 100.000. 5.000 ευρώ! 5.000 ευρώ που για να δώσει αυτά τα 5.000 ευρώ πρέπει να το προμοτάρει όλη η Ελλάδα, ξέρω εγώ. Και να σου πω γιατί λέω για όλη την Ελλάδα. Γιατί πατάω στο hashtag Iron Marathon και βλέπω στο Facebook ότι έχει γίνει τη πουτάνα. Είτε από φίλου μου είτε γενικά. Έχει γίνει τη πουτάνα, το έχουν γράψει πάρα πολύ. Και μπαίνω στο ironmarathon.gr και βλέπω 2.850 post. Τι φάση. Όχι, δεν γίνεται για διαφήμιση αυτό. Όχι. Παιδιά, όχι, δεν το κάνω για διαφήμιση. Είμαστε φιλάνθρωποι. Εμείς στην τράπεζα. Φιλάνθρωποι είμαστε. Ναι, δεν το κάνω για διαφήμιση. Όχι, δεν μιλάω σας. Sorry. Okay. Δεύτερος όρος. Το ύψος του τελικού ποσού που θα διαθέσει η τράπεζα στον ΟΣΑΝ οργανισμό στο πλαίσιο του προγράμματος εναπρόκειται στη διακριτική ευχέρεια και στην απόλυτη κρίση της τράπεζας. Κάτι που σημαίνει πως η τράπεζα άμα γουστάρει δίνει, άμα γουστάρει δεν δίνει. Μιλάμε για τέτοια φιλανθρωπία και στην Εθνική Τράπεζα. Δεν είναι φιλανθρωπία να είσαι στην καφετέρια, να πίνεις το φρέντο εσπρέσο σου με 6 μπάρες παγωτό και τζατζίκι, να βγάλεις το iPhone των 400 ευρώ, να κάνεις post Iron Marathon για να βοηθήσεις και να δείξεις ότι είσαι φιλάνθρωπος. Την ίδια στιγμή που μόλις έχεις κάνει όλα αυτά και μόλις γίνεις την καμμένη την καφετέρια, βλέπεις έναν άστεγο και κάνεις αυτό και γυρνάς από την άλλη και φεύγεις. Και όχι, δεν λέω πως εγώ δίνω σε όποιον άστεγο βρω, αλλά ρε μαλάκες, ok, κάντε το post, αλλά γαμώ το σπίτι μου. Μην το παίζετε φιλάνθρωποι, δεν είστε. Να μην. Αν θες όντως να βοηθάς, βάλε τη φιλανθρωπία στη ζωή σου. Εγώ λέω να κάνουμε το άλλο, όπως είχα πει και με το Ice Bucket Challenge εδώ. Όσοι θέλετε να στηρίξετε γενικά, κάντε το. Κάντε δωρεά. Είτε 50 λεπτά, είτε 1 ευρώ. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να κάνει ο καθένας σας. Και κάντε και πώς, να το δουν και οι άλλοι. Ότι ναι, έδωσα, πήγαινε, κάνε και εσύ. Έτσι ναι, το δέχομαι. Ναι, το ξέρω, δεν είναι κακό ένα νοσοκομείο το πουθενά να πάρει 5.000 ευρώ. Αλλά το δεύτερο όρο που είπα, τον είδες. Δεν είναι υποχρεωμένη η τράπεζα να τα δώσει. Μιλάμε για 5.000 ευρώ που για μια τράπεζα δεν είναι τίποτα. Τίποτα! Γιατί για το ίδιο ποσό παίζει να παίρνει σπίτια από ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά τους, έχουν 5 παιδιά και τους στείλει στο δρόμο. Χωρίς κάποια διαπραγμάτευση. Και σου λέει πως και ακόμα και αυτά τα 5.000 ευρώ εμείς δεν έχουμε πει κάτι για σίγουρα. Α, εμείς έχουμε πει ένα στην κρίση μας. Άμα θέλουμε τα δίνουμε, άμα θέλουμε τα δίνουμε. Α, λέει κιόλας. Οπότε sorry κιόλας, εγώ όλο αυτό το εκλαμβάνω ως διαφήμιση για να έχουμε στο νου μας πόσο καλή τράπεζα είναι αυτή η τράπεζα. Άρα όποιος γουστάρει όντως να βοηθήσει, βοηθάει γενικά. Είτε βοηθάει ένα ίδρυμα, είτε βοηθάει έναν άστεγο, είτε βοηθάει ένα νοσοκομείο. Είτε δίνοντας χρήματα, είτε ρούχα, είτε φαγητό, είτε απλά βοηθώντας. Δεν είναι ανάγκη να χαλάσεις λεφτά για να είσαι φιλάνθρωπος. Μπορείς απλά να βοηθάς εθελοντικά. Υπάρχουν άπειροι τρόποι να βοηθήσεις και όχι απαραίτητα με χρήματα. Οπότε όποιος θέλει να βοηθήσει, το κάνει. Το βίντεο δεν έγινε για να κράξω όσους απλά έκαναν ένα post. Okay. Αλλά όσους το παίζουν φιλάνθρωποι κάνοντας απλά ένα post, ενώ δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, δεν θα ήθελα να κάνω δωρεάν μια διαφημιστική καμπάνια σε μια τράπεζα, δίνοντας τα προσωπικά μου δεδομένα να τα βάλει στο site της. Όπως είπα και πριν, λοιπόν, όποιος θέλει βοηθάει έτσι κι αλλιώς. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, μια και παίζει να με φάνε οι φιλάνθρωποι. Ρίξτε ένα like και μια κοινοποίηση άμα γουστάρετε, να καταλάβω ποιοι είναι μαζί μου σε αυτό. Εγγραφή στο κανάλι γιατί έρχονται τρελαμένες καφρίλες σε λίγο. Και επίσης, σελίδα μου στο Facebook ανεβάζω vines αρκετά συχνά, οπότε κάντε ένα like, είναι στην περιγραφή. Αυτά. Peace and love. Bye. Σχετικά με το Iron Marathon, μπας και καταλάβετε τι παίζει. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό κάθε φορά.
πονάει το κεφάλι μου. Και έχουμε ρε μαλάκα.